Ποια είναι η ερώτηση την οποία απαντάτε τους τελευταίους μήνες συχνότερα, κύριε Υπουργέ, αυτή που θα σας κάνω τώρα. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο ελληνικό? Μου αρέσει που 31 Δεκεμβρίου παραμονή πρωτοχρονιάς να ευχηθώ για μια φορά χρόνια πολλά. Το έχω κάνει συλλογή με τις δηλώσεις σας και τις έχω εδώ, γι' αυτό σας το λέω. Πείτε μου τις δηλώσεις μου, πάρτε μου να μου τις. Λοιπόν, τον Αύγουστο του 2019, εδώ στον Sky και στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, είχατε πει συγκεκριμένα, στόχος είναι στο ελληνικό να μπουν οι μπουλντόζες το 2009. Προφανώς αυτός ο στόχος δεν επετεύχθη, γιατί το 2019 φεύγει. Συνεχίσαμε, μείνετε εκεί. Όχι, δεν μείναμε τον Αύγουστο, προχωρήσαμε και το Σεπτέμβριο. Ας πάμε μία-μία. Ο επετεύχθη ο στόχος σας? Όχι, διότι ο στόχος αναπροσαρμόστηκε. Ήδη από το Σεπτέμβριο είχα εξηγήσει ότι οι μπουλντόζες θα μπουν στις αρχές του 2020. Και σε αυτό παραμένουμε. Μπορώ να σου πω και μία είδηση. Τότε, αν θα μπήκαν 31 Δεκεμβρίου ή θα μπουν 20 Ιανουαρίου, δεν νομίζω ότι είναι κανένα θέμα. Εντάξει, αν μπουν 20 Σεπτεμβρίου όμως είναι θέμα του 20. Όχι, δεν μπουν 20 Σεπτεμβρίου. Θα μπουν πολύ νωρίτερα. Αυτό δεν συζητείται καν ως ενδεχόμενο. Εννοείται το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ο στόχος είναι στις αρχές του 2020. Οι αρχές είναι προφανώς αυτό που είπατε. Δεν λέω και παραπάνω. Η είδηση είναι ότι πριν από μερικά λεπτά, το ανέβασα στο Twitter μου την ώρα που εσείς κάνατε την σύνδεση με τους πολύ ωραίους κριτικούς Νέας Ιωνίας, να τους πω και χαιρετίσματα, ότι η Επιτροπή Παιγνίων, που είναι η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού του καζίνο, παρέλαβε χθες το βράδυ, 30 Δεκεμβρίου, και πήρε και ένα πρωτοκόλλο, το πόρισμα της ανεξάρτητης Επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού του καζίνο. Άρα αυτό που περίμενε η αγορά και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα όλο αυτό το διάστημα έγινε πραγματικότητα. Χθες το βράδυ παρεδόθη ομόφωνο πόρισμα από την Ανεξάρτητη Επιτροπή, το οποίο πρόκειται κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Παιγνίων για να πάμε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Αυτό ήταν το βασικό κόλλημα, για να το πούμε απλά, κύριε ναι, Υπουργέ. Μέχρι να γίνει αυτό δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία. Τι είδους κόλλημα ήταν, και μια και είπατε για το 19 και τη δηλώση μου του Αυγούστου, θα το εξηγήσω και λίγο αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ, ως Υπουργός Ανάπτυξης και η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να έχουμε καμία παρέμβαση ή έλεγχο επί του διαγωνισμού. Πράγματι, ο αρχικός μας σχεδιασμός ήταν, και αυτό υπολογίζαμε, ότι θα έχουμε αυτό που είχαμε χθες το βράδυ, στα μέσα Νοεμβρίου. Άρα, έχουμε πέσει ήδη 1,5 μήνα έξω από αυτό. Κακώς πέσαμε έξω. Θα φανεί στην πορεία, κακώς ή καλώς, να είμαι ειλικρινής. Η Επιτροπή όφιλε να είναι βεβαία ότι το πόρισμα που θα βγάλει δεν θα πέσει στα δικαστήρια. Εάν πράγματι το πόρισμα που θα βγάλει αντέξει τη δικαστική κρίση, άρα έχει γίνει δουλειά με επιμέλεια, τότε αυτός ο 1,5 μήνας καθυστέρησης καλώς δόθηκε, γιατί έχουμε ασφάλεια δικαίου και ένα έργο που προχωράει. Το λέω γιατί ωραία είναι η σκέψη, α, είπες 19 και θα είναι 20. Αυτά, εγώ το ακούω βερεσέ. Αυτό που μου αρέσει αλήθεια στο προσυγκεκριμένο project είναι το εξής. Η αγορά, γιατί εκεί κάποιοι άνθρωποι βάζουν λεφτά, η αγορά τόσο με την αύξηση κεφαλαίου της Λάμδα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία με ένα πρωτοφανές ποσό των 650 εκατομμυρίων, όσο και με τη δανειοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες και ξένες τράπεζες, ψήφισε με λεφτά ότι το έργο προχωράει καλά και ναι, με ταχύτητα. Επειδή με προκαλείτε τώρα και επειδή είστε ένας από τους κορυφαίους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης, φαντάζομαι ότι δεν θα σας άρεσε να είχε προχωρήσει ήδη, να είχαν προχωρήσει ήδη εργασίες, κύριε Υπουργέ. Τον Αύγουστο. Άρα αφήστε τα βερεσέ, ξεβερεσέ. Θα μου άρεσε να είχε προχωρήσει τον Αύγουστο. Προφανώς. Ξαναλέω. Είναι το ελληνικό ως project σε καλή ταχύτητα, έχει ξεκολλήσει και η αγορά καταλαβαίνει ότι προχωράει? Η απάντηση είναι ναι. Γιατί αν η αγορά πείθει ότι δεν προχωράει, δεν θα έχει ολοκληρωθεί κάτι η αύξηση. Κάτι μου λέει ότι αυτό το λέω. Πρώτο τρίμηνο του 20 θα βγείτε στον Sky, οπότε εδώ θα είμαστε για να τα δούμε, κύριε Υπουργέ. Κάτι μου λέει και εμένα. Καλή χρονιά. Εύχομαι από καρδιάς να είστε καλά, διαφημίσεις και ερχόμαστε. Χρόνια πολλά.